όχι, δεν έχει παραδοθεί, απλά έχει παγώσει στην κατάσταση που βλέπει και πρέπει πάση θυσία να το βάλει σε κίνηση. Και ο μόνος τρόπος για να το βάλει σε κίνηση είναι να το πεις, φίλε μου, τι έλεγες πριν, ότι αν αυτοί δεν μπορούν, εσύ το διάλογο. Πάμε τώρα. Τώρα έρχεται. Για να μην επιστρέψουμε πίσω. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, εάν στην πορεία γεννηθεί το κινηματικό, να το πούμε έτσι, αν ο κόσμος πραγματικά πάρει στα χέρια του την υπόθεση και σηκώσει ψηλά ανάστημα, το ξαναβλέπουμε το θέμα. Με καταλαβαίνετε αυτό το λέω. Έτσι. Ρύθμο κοινοτικό κειμένο, τα τέσσερα κοινωνικά κειμένα, που σημαίνει ότι άνοιγμα αγορών κεφαλαίου, προϊόντων, εργασίας και υπηρεσιών. Με συνθήκες ανοίγματος αγορών, εσύ δεν μπορείς να έχεις παραγωγή. Πώς θα προστατεύσω εγώ τον παραγωγό, όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Δεύτερον, ο τρόπος για να φύγεις με τον πιο ασφαλή τρόπο για το λαό σου, να φύγεις από αυτό το ζήτημα είναι να αξιοποιήσεις νομικοπολιτικά το άρθρο 50 της Συνθήκης της Αγώνας. Το άρθρο 50 λέει ότι ανακοινώνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι φεύγεις και από τότε, βεβαίως βάζει μια ρήτρα ότι θα αποφασίσουν τα κοινοβούλια στα επόμενα 3 χρόνια, αλλά καταλαβαίνεις, από εκεί πέρα το παίζεις το θέμα, δηλαδή man to man, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, και τι κάνεις, δεν έχεις καμία υποχρέωση. Αυτό είναι που τρέμουν αυτοί. Εάν επικαλεστείς το άρθρο 50, όλες οι υποχρεώσεις που είχες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρρύπτονται. Δεν υπάρχει κανένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να σου ζητήσει πίσω λεφτά, ιστορίες κλπ. Μάλιστα υπάρχει μια νομικοπολιτική, μια νομική μελέτη στα working papers της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου λέει ακριβώς αυτό. Εάν η Ελλάδα, είχε γραφτεί το 2012, αν η Ελλάδα επικαλεστεί τη συνθήκη της Αγώνας, που είναι το βασικό της, το βασικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 50, και φύγει, εμείς δεν μπορούμε να τη ζητήσουμε πίσω ούτε τα λεφτά που δώσαμε, ούτε τίποτα. Καταρρύπτονται όλα. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτοί δεν το ξέρουνε. Αυτοί δεν το ξέρουνε. Το ξέρουνε. Αυτό το συζητάμε χρόνια τώρα. Άρα είναι και αυτοί οι προδότες. Οι σημερινοί. Ξέρετε τι γίνεται. Ακούστε. Όταν πάσεις από μια θρησκοληψία που λέγεται ευρώ, και δεν έχω δει πιο θρησκόληπτους ανθρώπους από την αριστερά. Θρησκόληπτους. Δεν έχω δει, ακόμη, εγώ έχω μιλήσει ακόμη και σε μοναστήρια παλαιοβιολογητών. Τέτοια θρησκοληψία δεν έχω δει. Παλιά, ακριβώς. Έχουν ένα ιδεολόγημα στο κεφάλι, από το οποίο ούτε με τριμμουσόλη το βγάζεις. Και οπότε, μας οδηγεί σε καταστροφή. Καλά να έχεις το ιδεολόγημα, αλλά και να μην έχεις τις τύχες της χώρας στα χέρια σου. Αλλά αν τις έχεις, μας πας στην καταστροφή. Το ξέρουν αυτό. Και το ξέρουν ότι είναι συζητήσιμο, το συζητάει όλη η διεθνής κοινότητα αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς αισθάνονται πολύ λίγοι, πολύ μικροί και κάποιοι από αυτούς είναι και φυτευτοί. Έτσι, να μην αναφέρω ονόματα. Το Λισαβόνα συγγνώμη, δεν σας πω. Το κύριο Σαγιά, λέω. Όχι, όχι, λέω το. Ναι, ναι, βεβαίως και όχι μόνο Σαγιά. Όχι μόνο, λέω εγκληματικά. Απλά να ακούσω τον κύριο που λέει το. Που έχει το μικρόφωνο. Για το Λισαβόνα που λέτε, μήπως μπορούσε να μας θυμίσετε ποια χρονιά είναι αυτή και για το άρθρο 50, αυτή η συμφωνία και πώς ήμασταν τότε. Η Λισαβόνα είναι το 2004. Το 2004. Είναι η συνθήκη της Λισαβόνα με βάση την οποία συγκροτήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εμείς είμαστε από το 80, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είμαστε στην ΕΟΚ. Η ΕΟΚ μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση με δύο συνθήκες. Τη συνθήκη του Μάστριχτ 1992 και τη συνθήκη της Λισαβόνα 2004. Αυτές οι συνθήκες προβλέπουν έξοδο διαμέσου του άρθρου 50 της συνθήκης της Αγώνας με απόφαση του κράτους. Δηλαδή το κράτος αποφασίζει και φεύγει. Και δεν αναφέρεται καμία υποχρέωση απέναντι στο κράτος που φεύγει. Δηλαδή η συνθήκη, το πρωτογενές δίκαιο όπως λένε νομικοί. Όταν λέτε όταν να φύγει, να μην πληρώσει τα χρέη και όλα αυτά, για να το καταλάβω, γιατί όχι οικονομική. Όχι, δεν πληρώνει απολύτως τίποτα. Δεν πληρώνει απολύτως τίποτα. Και να σας πω και κάτι, δεν μπορούν να σας ζητήσουν κιόλας. Γιατί με βάση το πρωτογενές δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν δικαίωμα να σα ζητήσουν από τη στιγμή που φεύγει. Αυτό είναι σχετική κοροϊδία τότε που δεν φεύγω. Αυτό λέω. Και για ένα επιπλέον λόγο. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ισχύουν δύο βασικέ αρχέ του διεθνού δικαίου με βάση το οποίο ένα κράτο μπορεί να πορευτεί στην διεθνή κοινότητα. Η πρώτη είναι η αρχή τη ισοτιμία. Δεν είμαστε ισότιμοι τέτοι. Ξέρετε ότι οι κυβερνήτε μα, όλοι, δεν εννοώ μόνο οι τωρινοί. Τους κρατάνε στον προθάλαμο και τους καλούν μόνο όταν είναι να τους ανακοινώσουν
από τις αποφάσεις που έχει το Eurogroup. Παίζουν ξερή, πασχέντζα απ' έξω. Και τους φέρουν μέσα, μόνο να τους ανακοινώσουν. Πού είναι η ισοτιμία. Και το δεύτερο, δεν υπάρχει η αρχή της αμοιβαιότητας. Αμοιβαιότητα, τι σημαίνει. Ό,τι δεν κάνεις στον εαυτό σου, δεν θα το κάνεις σε μένα. Δεν μπορείς να με βάλει κανείς με αναπηκία και εσύ να μην είσαι. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Αμοιβαιότητα. Αυτό δεν ισχύει. Και μάλιστα δεν ισχύει. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπείτε στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει οι πηγές δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείτε ότι ακόμη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν δικάζει με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Μα αν δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, ξαναγυρίζουμε στην επικοινωνία. Δεν υπάρχει ισοτιμία, δεν υπάρχει δυνατότητα να τα βρούμε. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να φύγουμε. Και βεβαίως να πάρουμε πρωτοβουλίες από εκεί και πέρα, να ανοιχτούν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει κόβουμε τα δεσμά. Αρχίσουμε πλέον και αναπτύσσουμε μια διεθνή δραστηριότητα με όλο τον πλανήτη. Ανακαλύπτουμε σχέσεις. Και με βάση αμοιβαιότητα, με βάση ισοτιμία, με βάση αυτά που μας είμαστε. Πριν πάμε στο νούμερο 5, συγγνώμη η Μαρία, αν θέλει κάποιος άλλος νομεράκι για ερώτηση μετά, έρχομαι. Το 5 παρακαλώ, το 5. Απλώς να είναι λίγο σύντομος. Εγώ. Πολύ σύντομα και το ξέρω πολύ καλά. Δημήτρη, τόση ώρα που μιλούσες δεν ακούω τι έλεγες. Αλλά σε κοινά καταλάβει. Δεν ακούω τι έλεγες. Πρόσεξε σου λέω. Συγγνώμη, Σοφία, το πρόσεξε. Έλα, μωρέ, λίγο. Αλλά σε είδα πώς το έλεγες. Με πίστη και από την καρδιά σου. Αυτό μετράει. Που σημαίνει προδοσία καμία. Το είπαμε και δυο μας. Ένα, δύο, τοποθετούμε. Με στοιχεία τράνταχτα. Έωρε προμό Αγγλοσάξονες και εσείς παλιόφραγοι μπορμάτε σαν όρμια στα ψωφίμια. Πάντα εσείς οι κυνηγοί, μα πάντα εμείς τα γρήμια. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Και αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πεις τίποτα άλλο, βρήκα ένα βιβλίο στα σκουπίδια. Συγχωρήστε μου. Ξέρεις ποιος ήταν ο μεγάλος οργανωτής εναντίον της Ελλάδος του Κεμαλικού στρατού. Ο Γερμανός στρατηγός Φον Ντεν Γκόλτς. Γκράτς. Φον Γκράτς. Γκόλτς θα πει εδώ. Εντάξει, πρώτος οργανωτής από τότε. Και θυμάμαι 17 χρονών παιδί, έναν καθηγητή συνταξιούχο του σχολαρχείου τότε που έλεγε ότι μας στέλνουν μέσα σε ένα κουτί και να είμαστε μια κάμπια που να μην μας αφήνουν να βγούμε έξω. Που βγάλει το μετάξι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και δεν θα σκύψουμε το κεφάλι σε κανέναν από αυτούς. Γιατί μη θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «κλείσε τα σύνορα» και τράβα από το διαβόλου μάνα, συγχώρησα μου, γιατί έπισε εσύ. Έτσι. Έλσουλε, σκύψιμο τέρμα. Και είχα μια περιπέτεια για τον όλο ημέρα, στο ποταμό Λούσου. Φίλοι, συναγωνιστές και ορισμένοι πρώτα από τη Σενήνη, λέω, καμιά φορά υπάρχουν και αυτά. Στο ποταμό Λούσου της Αρκαδίας, στη στενίτσα Αρκαδίας, ήταν ένας Γερμανός και συζητούσαν μια επιτροπή για να πιάσουν τα νερά της Ελλάδος και να τα ελέγχουν και να μην έχουμε δικαίωμα να κουμπίσουμε. Του λέω, τι είπες εσύ ρε, του λέω. Έτσι ακριβώς Δημήτρης, το λέω γυκνά. Εσύ θα μου πεις να μην πατήσεις στο Λούσο τον προγόνο μου. Και μου λέει, παπάς εσύ. Μου λέει, πώς με βλέπεις. Του λέω, μου λέει, δεν σε βλέπω. Συγγνώμη Δημήτρη, του τράβηξα δύο βοηθές και δεν έγινε. Εγώ το λέω, παιδί, θα μου απαγορεύσει στην πατρίδα μου. Εμείς που τους μάθαμε να γράφουμε, να διαβάζουμε, έτσι, η πρώτη γραφή στο πλανήτη εδώ. Άρα λοιπόν το εθνικό μας νόμισμα πραγματικά θα είναι η ταφόπλακα η δική τους. Το γιούρο να το φέρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε. Και όσοι είναι από την επαρχία, τις ελιές μας, ναι, τους κάκους μας, τον ήλιο μας, τα προϊόντα μας και να καρδίσουμε τα παλιά και αρχαίγωνα, τελειώνω εδώ, θα τους κάνουμε που θα φτύσουν αίμα. Γιατί ούτε στη Γερμανία, γιατί δεν μας σέβονται, ο τίποτα άλλο. Τώρα με σεβαστείς, εσύ είναι κάτι λαό, βεβαίως. Αλλά έρχεσαι κάθε φορά, πρέπει να σκύψω, έτσι, έτσι,
Έστανε και μια προσευχή, έτσι. Μια φορά. Έλεος. Δημήτρη, καλέ μου φίλε, να είμαστε γενοί, έστω κι αν είμαι μοναχή και ο γέρος του Μουριάκη, εγώ και τα λογό μου. Έτσι, να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε λίγο πριν πάω στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι το νούμερο 6, να σας καλέσω όλους σε κάθε ειρηνοδικείο της χώρας, κάθε Τετάρτη, 3:30-4:15, όπου πληστηριάζονται σπίτια και όχι μόνο, διότι πιθανόν να ξέρετε ότι η πρώτη κατοικία προστατεύονταν μέχρι 31/12/14, αλλά από τότε μέχρι τώρα τίποτα δεν έχει γίνει για να, μπορεί να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και φυσικά δεν χρειάζεται μόνο η πρώτη κατοικία προστασία, αλλά έστω. Γι' αυτόν τον λόγο και το ΕΠΑ και άλλα κινήματα είναι με το κίνημα στόχους πληστηριασμούς, με το σύνθημα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και ούτε του κράτους. Το ειρηνοδικείο των Αχαρνών είναι στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 75. Είμαστε εκεί κάθε Τετάρτη. Καλό είναι να στηρίξετε, κανένας να μην χάσει το σπίτι του. Και πάμε στην ερώτηση 6. Λόγω υπηρεσίας δεν μπορώ να σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορώ να ανέβω λίγο και θέλω να σας δείξω κάτι. Παρουσία στα ελληνική φωτογραφία. Η δραχμή είναι. Η δραχμή παλιά μας δεν κουμπάμε. Δεδομένου ότι η αποψινή βραδιά έκανε αφορά το εθνικό νόμισμα, αυτό το πανάγιο, το άξιο νόμισμα, γιατί μετά τις χελώνες, το πρώτο ελληνικό νόμισμα, εκόπηκε η δραχμή επί Καποδιστρίου, έτσι. Έχω έψαξα το αρχείο μου λοιπόν και βρήκα μεταξύ άλλων και άλλων προκατοικικές, προπολεμικές, ωραίες δραχμούλες με 5 κιλά κάγκαλα. Με ένα χιλιάρικο εκείνη την εποχή, οι πάποι μου αγοράζαν ένα σπιτικό με 1000 δραχμές. Αμέσως μετά από 2 χρόνια, υπό το γερμανικό τρίτο ράι των Γερμανών που σήμερα μας κουνιούνται, των Ιταλών και των υπολείπων των Βουλγάρων που κάνουν το παιδομάζωμα, πήγαμε πάλι σε μια δραχμή άνευ αντικρίσματος. Γιατί ο χρυσός της Ελληνικής Τράπεζας με ένα λούκερ μαραπέλουμ στο ογκρόταφο φυγαδεύτηκε κακήν κακός. Επειδή η ιστορία οφείλει πρώτα απ' όλα να ενενοποιεί τη μνήμη μας, γιατί λαός αγιστόρητος είναι άξιος της μοίρας του και χειρότερα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπενθυμίσω ότι αυτά τα χαρτονομίσματα και τα έγκυρα και τα άγκυρα μπορούν να ξαναρθούν στο προσκήνιο με περίσσια τιμή. Διότι στην Ελλάδα το εθνικό νόμισμα είναι η δραχμή. Να το επεδώσουμε αυτό καλά στην ψυχή μας. Λαός χωρίς φρόνημα πάλι είναι άγκυρος. Δεν έχει μέλλον, είναι προδικασμένο. Συγγνώμη για την επάθεια, αλλά επίσης δελφικό απόφθεγμα είναι το μέτρο άριστον. Αν τα λαμόγια προηγουμένων κυβερνήσεων, με ευθαρσός το λέω και δημοσθένω, λαμόγια, είχαν διατηρήσει μέτρο άριστον στην κατασπατάλης του δημοσίου βίου και βαστάγαν μια ισορροπία που δεν μας είχε οδηγήσει στο σημερινό αδιέξοδο, σήμερα θα μιλάγαμε διαφορετικά και με τη λέξη αξιοπρέπεια στο κούτελο. Μας την κλέψαν, μας την πήραν και μας γελιοποιούν. Ο κύριος βουλευτής ξέρει πολύ καλά. Όταν το Focus γερμανικό περιοδικό δείχνει την Αφροδίτη της Μήλου και βρίζει τους Έλληνες, κάνουν του παιδί ψιλοκομμένο όλοι. Θα περίμενα από τη δικαστική εξουσία αυτεπαγγέλτος να έχει κάκαλα στο παντελόνι της. Δεν το είδα. Συγγνώμη που μιλάω. Λίγο και ελληνικά και λίγο ελληνικά. Θα πω όμως το τέλος. Η ερώτηση που βαστάει τον κύριο Καζάκη είναι η εξής. Αν αύριο στα έδρανα με δύναμη το κατοχικό δάνειο, αυτό το επάρατο, το οποίο είναι δικαίωμα των Ελλήνων, το διεκδικούν ίσα-ί, όσο υπάρχουν για να πνέουν με πολιτισμό και με μνήμη, τι θα κάνετε, το διεκδικήστε? Αυτή είναι η ερώτηση. Ευθαρσώ. Δώστε κάτι. Κάτι για να μπορεί να μιλήσει κι άλλος. Λοιπόν, το είπα και στην ομιλία μου. Εγώ έχω πει και μάλιστα με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό, επικαλούμενη το 107 του Κατσατικού Χάρτη του ΙΕ, βάζοντας θέμα νομιμότητας της Γερμανίας ως μέλος του ΙΕ. Και άντε να δούμε τότε με ποιον τρόπο μπορεί να μας παίξει.
Εάν θεωρεί ότι έχει υπογράψει και έχει λύσει το θέμα, δεν έχει παρά να μας παρουσιάσει τα έγγραφα. Το βασικό μας πρόβλημα δεν είναι το δάνειο ή οι γερμανικές οφειλές λόγω των καταστροφών και των εγκλημάτων που έχουν γίνει σε βάρος μας. Είναι διεθνής υπόθεση. Άκουσα την κυβέρνηση, τον κύριο Τσίπρα, όταν πήγε στο Βερολίνο, να λέει ότι το θέμα είναι ηθικό. Όχι, δεν είναι ηθικό. Είναι θέμα διεθνούς δικαίου, διεθνούς νομιμότητας. Έχει ένα καθεστώς κατοχής που εξοντώνει μαζικά έναν ολόκληρο λαό. Όταν συγκροτείται η διεθνής κοινότητα αμέσως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κατοχυρώνει το δικαίωμα των λαών να αποζημιωθούν από αυτό το πράγμα. Και αντί για αυτό, τι έγινε, η Ελλάδα έμεινε στα αζήτητα. Διότι η Ελλάδα είναι η μόνη κατεχόμενη χώρα στην Ευρώπη όπου οι δοσύλλογοι συνέχιζαν να κυβερνάνε. Άρα λοιπόν, είναι πρώτο στο μέλημα διεθνούς νομιμότητας το να ζητηθούν και να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Εάν οι Γερμανοί, ο γερμανικός λαός δηλαδή, είναι τόσο ξεπεσμένος ώστε να ανέχεται συνεχιστές του Χίτλερ να μην αναγνωρίζουν τα θύματα, όχι αναγνωρίζουν γενικά, «Α, είσαι καλό παιδί, σε σκότωσα, δεν πειράζει», αλλά με βάση το απολυμπλεπόμενο διεθνούς δικαίου, εδώ τη συγγνώμη, τελευταία δικάζεται στο Ισραήλ ο τελευταίος εγκληματίας πολέμου Ναζί. Γιατί αυτοί δικάζουν και εμείς δεν μπορούμε να δικάσουμε? Όχι τους εγκληματίες πολέμου. Το κράτος που αρνείται μέχρι αυτή τη στιγμή να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με την Ελλάδα. Εκεί είναι το όλο θέμα. Όχι απλά να ζητηθεί. Δεν πρόκειται να μπούμε καν σε διαπραγματεύσεις. Θα πάμε κατευθείαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα θέσουμε θέμα στη Γενική Συνέλευση για να κινηθεί. Όπως για παράδειγμα κάνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Τι είπε η Ρωσία? Μάγκες, ενοποιηθήκατε. Πολύ ωραία. Εγώ, κατέχουσα χώρα της Γερμανίας μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, χάρισα τις απαιτήσεις μου για να σταθεί η Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία. Πολύ ωραία. Ενοποιηθήκατε τώρα. Σκάστε τα. Σκάστε τα. Και το κοινεί στον ΟΗΕ. Δεν πάει να συζητήσει με τη Μέρκελ. Γιατί ξέρει ότι είναι προσφερότερο και από άποψη σχετικού σχετισμού δύναμης στη εθνική κοινότητα. Εμείς τι πάμε να κάνουμε? Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και έχουμε νομικά πατήματα. Όχι να το παίζουμε διμέρες. Δεν είναι διμέρες θέμα. Έχουμε ένα κράτος που ευθύνεται για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που αρνείται τις υποχρεώσεις του απέναντι σε εμπόλεμο κράτος, το οποίο όχι απλά άσκησε κατοχή, αλλά εξόντωσε μαζικά τον πληθυσμό του. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε ποιο είναι το πρώτο, η πρώτη χώρα, περιοχή μάλλον της Ευρώπης, όπου εφαρμόστηκαν μαζικά αντίπεινα εναντίον του πληθυσμού? Στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Βεβαίως. Μιλάμε, είναι ποτέ δυνατόν να τους ξεχάσουμε, να τους ξεγράψουμε και να δεχτούμε αυτή την ψωροβοήθεια που δίνουν για να πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά, όπως η ξεφτύλα των Καλαβρετινών, όχι των Καλαβρετινών γενικά, του Δημάρχου των Καλαβρέτων, που για 150 χιλιάρικα που του έδωσε ο Γερμανός πρέσβης, βοήθεια 150 χιλιάρικα, έστειλε τη χοροδία των παιδιών του, των παιδιών της, των Καλαβρέτων, να τραγουδήσει στην Νιρεμβέργη, παρακαλώ. Τα σημειολογικά δεν είναι τυχαία. Εκεί ήταν η έδρα του Ναζιστικού Κόμματος. Εκεί πήγαν τα Αγενόπουλα να τραγουδήσουν στους Γερμανούς φίλους μας. Για 150 χιλιάρικα να τα οικονομήσει ο Δήμαρχος. Και στην επέτειο του ολοκαυτώματος δεν επέτρεψαν στο Σύλλογο των Συγγενών των Θυμάτων να μιλήσουν, γιατί που ήταν και οι βασικοί οργανωτές. Διότι θα ήταν παρουσία του Γερμανού πρέσβη. Και ο πρέσβης δεν μπορούσε να ακούσει αυτά που είχαν να πούν οι συγγενείς των θυμάτων. Τέτοια ξεφτύλα. Υπάρχει ο ξεφτυλισμένος λαός, αν τα αποδεχτούμε από όλα αυτά. Προφανώς, δεν το συζητάμε τώρα. Τι πατρίδες μιλάνε και τι κολοκύθια με τη ρίγανη, τι ακριβώς. Όχι απλά δεν διεκδικούν, είναι βασικό στοιχείο. Πώς θα τα διεκδικούσαμε, ακόμη και αν αυτή η χώρα ήταν σε ανάπτυξη και βρισκόταν σε άνοδο? Έτσι. Είναι το αίμα των ανθρώπων μας. Και το αίμα των ανθρώπων μας δεν ανταλλάσσεται με οτιδήποτε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή είναι προσβλητικό και ύπαρξη των Ναζί νεκροταφείων σε αυτή τη χώρα, μπορούμε κάλλιστα να τους πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάτε τους νεκρούς σας και τελειώνουμε με τα νεκροταφεία. Ναζιστικά νεκροταφεία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα! Να έχουμε θαμμένους εκεί τους βιαστές του ελληνικού λαού, τους φαγίστους, οι οποίοι εκτελέστηκαν το ελληνικό πρόσφασμα.
και τους έχουμε στο Διόνυσο και στο Μάλεμε. Γιατί ρε παιδιά, από πού και ως πού. Βεβαίως, ναι. Και να κάνουν και εκδηλώσεις και να λένε προσφορά στα παιδιά της πατρίδος που πολέμησαν εκτός πατρίδος. Αυτό λένε. Αυτό κάνει η γερμανική πρεσβεία. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Δηλαδή οι Ναζί ήταν πατριώτες που πολεμήσανε μακριά από την πατρίδα τους. Ναι. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Πού μας έχουν κάνει έτσι. Και προφανώς δεν το συζητάμε καν. Να πάμε σας παρακαλώ στην επόμενη, το 7. Το αριθμό 7. Πάμε παρακάτω στο 8. Στο 8, εντάξει.